Στην Μέρη επιβεβαιώνει η Μέρη Αυξεντίου αυτό που είπαμε ο Δήμαρχος, ότι επανέρχονται επιπρόσθετα μέτρα όσον αφορά τα άτομα σε συναθρήσεις, σε χώρους εστίασης στην Λεμεσό. Ακριβώς, Νικήτα, με τις πληροφορίες μας να αναφέρουν ότι στο Υπουργείο Υγείας έχει σημάνει και πάλι συναγερμός. Βρίσκονται σε επιφυλακή και σε εγρήγορση. Μία μόλις ώρα πριν ο Υπουργός Υγείας προβεί σε νέες ανακοινώσεις. Άρα αντιλαμβανόμαστε και από το ρεπορτάζ ότι δεν πρόκειται να έχουμε μόνο τρία μέτρα, αλλά περισσότερα. Είναι κάτι το οποίο κρίνεται αναγκαίο. Ήταν ομόφωνη απόφαση, όπως είπαμε, από όλους τους αρμόδιους υπουργούς, επιδημιολόγους και πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι τα μέτρα στη Λεμεσό πρέπει να εντατικοποιηθούν, να αυξηθούν, ούτως ώστε να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού. Λοιπόν, και ξεκινά και η σύσκεψη με τον ΟΚΙΠ. Είδαμε πριν από λίγο την Γενική Διευθύντρια και βλέπουμε και άλλους αξιωματούχους στελέχη του ΟΚΙΠ. Ακριβώς, τώρα να προσέρχονται περνάει εκεί. Ο κύριος Λοϊζίδης μόλις έχει φτάσει στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής του ΟΚΙΠ. Πριν από λίγο ήρθε και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μια σύσκεψη η οποία δεν αναμένεται να κρατήσει αρκετή ώρα, Νικήτα, αφού προέχουν, ο χρόνος τρέχει και ο Υπουργός Υγείας θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες, στις αναγκαίες πλέον, όπως έχει διαμορφωθεί και η επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας, ανακοινώσεις, αφού ένα πισωγύρισμα πρέπει πάση θυσία, Νικήτα, να αποφευθεί. Και μέχρι χθες νοσηλεύονταν 5 άτομα στο νοσοκομείο αναφορά στην Αμόχωστο και ένα στην μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ακριβώς, Νικήτα, μετά από περίπου 2 εβδομάδες χρειάστηκε να νοσηλευτούν και άλλα άτομα στο νοσοκομείο αναφοράς στην Αμόχωστο, ένα νοσοκομείο που, όπως μπορούμε σε εισαγωγικά να πούμε, ήταν καθαρό από τον κορονοϊό το τελευταίο διάστημα. Είχαμε 5 νέες εισαγωγές, ένα εξ αυτών, όπως είπες και εσύ, στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, άλλα 17 άτομα νοσηλεύονται στο κέντρο αποκατάστασης Eden Resort στην Τερσεφάνου. Οπότε βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί και ο αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών, ενώ, Νικήτα, μου επιτρέπεις να υπενθυμίσουμε και μερικά από τα χτεσινά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο της Υγείας που αφορούν στην επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας. Μέχρι ωστόσο την 28 Ιουλίου, το 51% Νικήτα των κρουσμάτων που καταγράφηκαν τον Ιούλιο μέχρι και την 28η, όπως είπαμε, αφορούσαν σε εγχώριες λοιμώξεις και το 49% σε εισαγόμενα κρούσματα. Οπότε βλέπουμε ότι μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ο αριθμός των εγχώριων κρουσμάτων υπερβαίνει αυτό των εισαγόμενων λοιμόξεων. Γεγονός, άλλο ένα στοιχείο που κρούει, Νικήτα, τον κόδωνα του κινδύνου, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών, οι περισσότεροι ασθενείς εντοπίζονται στην ηλικιακή ομάδα των 20 με 49 ετών και επιβεβαιώνει και τις χθεσινές δηλώσεις από πλευράς του Γενικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι ο ιός επηρεάζει τους νέους. Οι νέοι δεν είναι άτρωτοι, οι νέοι νοσούν και γι' αυτό πρέπει να προσέχουν και ενδεχομένως οι νέοι η συμπεριφορά των νέων, η αύξηση των κρουσμάτων, με συγχωρείτε, που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο, να οφείλεται και στη συμπεριφορά των νέων, αφού είναι αυτοί που άρχισαν να κυκλοφορούν, να κάνουν τις διακοπές τους, να συναντιόνται σε καφεστιατόρια, να συναντιόνται με τους φίλους τους. Ενώ άλλο ένα ανησυχητικό στοιχείο, Νικήτα, από την χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου της Υγείας, είναι ότι το άρρωδι, ο αριθμός δηλαδή μεταδοτικότητας του ιού, υπερβαίνει το 1. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι 4 οι μεθόδοι με τις οποίες εκτιμάται το R και στις 3 εξ αυτών το R υπερβαίνει το 1, ενώ η μία είναι στο 0,95, οπότε και αυτή είναι οριακή. Άρα βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί δυστυχώς και ο αριθμός μεταδοτικότητας του ιού. Λοιπόν, τα λέμε ανά πάσα στιγμή. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν.